Θεός ημών, ο Πανσόφος, το σαλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το Άγιον και Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Μαζί. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Καθίστε, παιδιά. Θα σας διαβάσω σήμερα κάποια ωραία περιστατικά για να δείτε πώς κοιμούνται οι Άγιοι. Καταλαβαίνετε τι θα πει κοιμούνται. Τι εννοούμε όταν λέμε κοιμούνται? Για λέγε. Πεθαίνουν, ε? Αλλά για το χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Ε? Γι' αυτό πώς το λένε το θάνατο οι χριστιανοί? Πώς το λένε? Κοίμησης, έτσι. Λοιπόν, θα δείτε τώρα εδώ πώς μερικοί Άγιοι κοιμούνται, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι πάντα μαζί μας. Και μάλιστα εκείνη την πιο δύσκολη ώρα που χωρίζεται η ψυχή μας από το σώμα, έρχεται η Θεία Βοήθεια. Έλεγαν λοιπόν για τον Αββά Σισώη, αυτός ήταν ένας Άγιος στην έρημο, ασκητής. Όταν έφτασε στα τελευταία του, έλαμψε το πρόσωπό του πάρα πολύ και είπε στους πατέρες που ήταν κοντά του: «Να, ο Αββάς Αντώνιος ήρθε». Ο Αββάς Αντώνιος ποιος είναι? Ποιος λέτε είναι ο Αββάς Αντώνιος που λέει Αββάς Αντώνιος? Ποιος να είναι αυτός που ήρθε? Ποιος είναι? Ο Άγιος Αντώνιος, ε? Ο οποίος ζούσε τότε που ήταν ο Αββάς Σισώης. Πώς ήρθε, που λέει ήρθε? Λέγει. Δεν ζούσε η ψυχή του, όμως ζούσε. Έτσι, και τι έκανε? Εμφανίστηκε, ναι, πες το. Την ώρα που πέθανε ο Άγιος Σισώης, εμφανίστηκε, ναι. Δεν αναστήθηκε ακριβώς με το σώμα του, αλλά εμφανίστηκε εκεί όπως ήθελε ο Θεός για να του δώσει θάρρος. Γίνεται αυτό? Ενώ είναι πεθαμένος ένας να εμφανιστεί? Να, που γίνεται. Έτσι, για να δώσει θάρρος, ο Θεός. Λοιπόν, εσείς που κάθεστε στην πρώτη γραμμή, εσείς οι τρεις εδώ, έρθετε εδώ κοντά μου, ελάτε εδώ. Εδώ έχει δύο καρέκλες. Ελάτε εδώ κοντά, έλα Χρήστο εδώ. Έλα και εσύ. Έλα, κάτσε εκεί. Λοιπόν, και μετά από λίγο φώναξε. Να, εδώ έχει καρέκλα. Να, ο χορός των προφητών ήρθε. Ο χορός των προφητών ποιος είναι αυτός? Είναι όλοι προφήτες, ε? Για πέστε με έναν προφητή. Προφήτης Ισαΐας. Άλλος? Προφήτης Ηλίας. Άλλος? Ξέρετε άλλον? Προφήτης Ιωνάς. Άλλος? Προφήτης Ελισσαίος. Λοιπόν, όλοι αυτοί λέει ήρθαν. Θα πείτε γίνεται αυτό? Πώς γίνεται, αφού όλοι αυτοί είχαν πεθάνει πολλά χρόνια πριν? Ο προφήτης Ισαΐας, ας πούμε, ξέρετε πόσα χρόνια πέθανε πριν τον Χριστό? Περίπου 800 χρόνια. Και ο προφήτης Ηλίας άλλα τόσο. Και όμως λέει εμφανίστηκαν εκεί, κοντά στον Άγιο Σισώη. Για βλέπετε τι θαυμαστά πράγματα γίνονται όταν είναι κανείς Άγιος. Ενώ βγαίνει η ψυχή σου, να βλέπεις όλους τους Αγίους που έχουν πεθάνει πριν από πολλά χρόνια. Για να δούμε παρακάτω. Μετά το πρόσωπό του λέει, έλαμψε ακόμα περισσότερο.
έλαμπε σαν τον ίδιο το πρόσωπό του. Να, ο χορός των Αποστόλων ήρθε. Μετά από τους προφήτες ήταν και οι Απόστολοι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι? Για πέστε με έναν Απόστολο. Απόστολος Παύλος. Ήρθε ο Απόστολος Παύλος. Άλλος Απόστολος. Πέτρος. Άλλος. Θωμάς. Άλλος. Χρήστο. Απόστολος Ιούδας. Άλλος. Πώς. Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Απόστολος. Ναι. Απόστολος Ανδρέας. Όλοι οι Απόστολοι ήρθανε. Για σκεφτείτε. Τι κηδεία θα ήταν αυτή. Διπλασιάστηκε τότε η λαμπρότητα, λέει, του προσώπου του και φαινόταν σαν να συνομιλεί με κάποιος. Ενώ ήρθανε αυτοί οι Άγιοι όλοι, αυτός σαν να μιλούσε, μουρμούριζε. «Με ποιο μιλάς, Πάτερ?» τον ρώτησαν παρακλητικά οι γέροντες. «Τι μιλάς, τι μιλάς, με ποιον?» Αφού αυτοί δεν βλέπανε κανέναν, μόνο ο Άγιος Ισόης τους έβλεπε, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τον Άγιο Αντώνιο. «Να, ήρθαν άγγελοι να με πάρουν», αποκρίθηκε εκείνος, «και τους παρακαλώ να με αφήσουν λίγο να μετανοήσω». Ακούτε? Ακούτε τι έλεγε ο Άγιος Ισόης? Τι έλεγε? «Παρακαλώ», λέει, «τους αγγέλους», εμφανίστηκαν οι άγγελοι, «να μην με πάρουν αμέσως». Ξέρετε ποιος παίρνει τις ψυχές μας? Ποιος παίρνει την ψυχή του ανθρώπου? Ξέρεις να... Μάξιμε? Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Λοιπόν, έρχονται οι άγγελοι και του λέγανε, λοιπόν, τώρα έλα να πάρουμε την ψυχή να πάμε στο Χριστό. Και εκείνος ήταν τόσο πολύ έτσι μετανοημένος και έλεγε, «σας παρακαλώ, Αγιοί Άγγελοι, λίγο ακόμα περιμένετε να μετανοήσω». Καταλαβαίνετε? Τι θα πει να μετανοήσω? Τι ήθελε να κάνει δηλαδή? Τι? Πες το. Να τους σκοτώσει τους αγγέλους? Όχι, κάτι άλλο ήθελε. Τι ήθελε να κάνει? Να μετανοήσει, λέει. Δηλαδή, τι? Να κάνει μετάνοιας. Εσύ τι λες? Άρα ήθελε να εξομολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Μα θα πείτε, 70 χρόνια, τόσα χρόνια ήταν στην έρημο, δεν το έκανε αυτό? Και ήθελε εκείνη την ώρα να το κάνει. Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί έλεγε εκείνη την τελευταία ώρα, «σας παρακαλώ αφήστε με λίγο ακόμα, γιατί θέλω να μετανοήσω, να εξομολογηθώ, να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό». Τι τον έκανε να το λέει αυτό? Τι λέτε? Τι λες? Πες το, Νίκο. Φοβίστηκε? Ναι. Πώς μπορώ να το πούμε αλλιώς? Λέει ο Ιορδάνη. Έτσι, από ταπείνωση. Είχε πολύ ταπείνωση. Και έλεγε, πω, εγώ τώρα θα πάω στο Χριστό. Ήρθαν οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι να με πάρουνε και πώς θα πάω? Άμα έχω βρωμιά επάνω μου. Και οι Άγιοι, ξέρετε, ήταν πολύ πολύ, αν το πούμε έτσι εντός αγωγικών, ψήρες. Τα ψήριζανε, τα κοιτάζαν όλα. Δεν θέλαν να έχουν το παραμικρό κακό πάνω τους. Τίποτα. Ούτε μια κακή σκέψη, ούτε ένα κακολογισμό. Και λέει, να, κι εγώ δεν έχω τέλεια καθαρότητα, τώρα πώς θα πάω? Λίγο ακόμα περιμένετε, να ζητήσω ακόμα συγγνώμη από τον Θεό. Πολύ ταπείνωσε, παιδιά, ενώ τόσα χρόνια αυτό έκανε. Καθαριζότανε, έκλαιγε. Με τα δάκρυά του έπλαινε τις αμαρτίες του. Κι όμως είχε αυτή τη συνέστηση ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος να πάω στο Χριστό, είμαι βρώμικος. Και χρειάζομαι ακόμα μετάνοια. Βλέπετε τι ταπείνωση είχε. Και εμείς λέμε, α, σιγά μην πάω να εξομολογηθώ. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω να πω τίποτα. Και μερικοί τα αφήνω ακόμα πιο πολύ. Και ένα μήνα και δύο μήνες. Αλλά δεν έχω τίποτα. Και βλέπεις εδώ ο Άγιος μια ζωή που έκανε εξομολόγηση κάθε μέρα και έκλαιγε τις αμαρτίες του και πάλι έλεγε, δεν είμαι έτοιμος. Λίγο ακόμα, δώστε μου λίγο χρόνο.
Και τι του είπανε τότε οι Άγιοι ασκητέ που ήταν δίπλα του? Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, Πάτερ. 70 χρόνια κλαις για τις αμαρτίες σου. Έλα και εσύ εδώ μπροστά, έλα κάτσε εδώ, έχει καρέκλα. Έλα. Όχι εσύ, πίσω. Πίσω. Έλα. Έλα. Πώς είναι, Νίκος, Βασίλης, πώς λέμε. Έλα, κάτσε εδώ μπροστά. Έλα. Ο Παύλος, έλα ο Παύλος εδώ. Κάτσε εδώ, έχει ωραία πολυθρόνα. Κάτσε. Λοιπόν, δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, Πάτερ. Και τι τους απάντησε? Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Πραγματικά λέει, δεν ξέρω. Ανέβαλα ακόμα αρχή. Ακούτε τι λέει ο Άγιος, ε? Δεν ξέρω αν έβαλα αρχή ακόμα μετανοίας. Τι σημαίνει αυτό, ποιος το καταλαβαίνει? Τι σημαίνει, Ορδάνη? Βλέπετε, ταπείνωση. Ενώ μια ζωή έκλαιγε τις αμαρτίες του, έλεγε ακόμα δεν έβαλα αρχή μετανοίας. Ακόμα δηλαδή δεν διορθώθηκα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Βλέπετε ταπείνωση. Και εμείς λέμε εγώ, περηφάνεια. Έκανα αυτό, έκανα το άλλο. Ποτέ, παιδιά, να μην το λέμε αυτό. Να λέμε αυτό που λέει ο Άγιος. Ακόμα δεν έβαλα αρχή μετάνοιας. Και ξαφνικά το πρόσωπό του άστρεψε πάλι σαν τον ήλιο. Το σκέφτεστε? Έχετε δει τον ήλιο? Μπορούμε να το δούμε τον ήλιο κατάματα? Έτσι, με τα μάτια έτσι κατευθείαν μπορούμε? Μπορείς? Πέστε. Μπορείς? Τι θα πάθουν τα μάτια σου όμως, άμα το κάνεις πολλή ώρα? Έτσι. Δεν μπορείς να το δεις τον ήλιο κατάματα, πολύ λίγο. Λοιπόν, έτσι άστραψε το πρόσωπο του Αγίου. Το σκέφτεστε? Έχετε δει ποτέ άνθρωπο να στράφτει έτσι, σαν τον ήλιο? Έχεις δει κανέναν? Έχεις? Ποτέ. Κι όμως αυτός ο Άγιος άστραψε, σαν τον ήλιο. Έχει γίνει κι άλλη φορά. Μια άλλη φορά ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος, ποιος, ξέρει κανείς, ένας Ρώσος. Ο Άγιος Σεραφείμ, πες του Ιορδάνη, του Σάρωπ. Και αυτός λοιπόν ήτανε, μέσα στα χιόνια ήτανε, με ένα φίλο του, έναν έμπορο που το λέγανε Μοτοβίλοφ. Και μιλάγανε εκεί πνευματικά, λέγανε για τη χάρη του Θεού και πώς μπορεί ο άνθρωπος να πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτός ο έμπορος και λέει, σε παρακαλώ, Πάτερ, εξήγησέ μου τι θα πει να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι είναι αυτό το πράγμα? Θέλω να δω αυτή τη χάρη. Το ξέρεις, Ιάκωβε, τι έγινε? Άκουσε να δεις τι έγινε. Ενώ λοιπόν τα έλεγε αυτά, ο Άγιος Σεραφείμ έκανε μέσα του μια προσευχή, κρυφά, και είπε, Χριστέ μου, δείξε σε αυτόν τον έμπορο τη χάρη σου. Και όπως τα έλεγε αυτά, άστραψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και ο έμπορος έμεινε έκθαμβος. Λέει, τι έγινε τώρα? Γέροντα, δεν μπορώ να σε αντικρίσω. Αστράφτης. Είσαι μέσα στο φως. Του λέει ο Άγιος, τι αισθάνεσαι? Λέει, Γέροντα, αισθάνομαι μια πάρα πολύ μεγάλη γλυκύτητα και μια γλυκιά θαλπορή, μια ωραία θέρμη. Ενώ είμαστε στο χιόνι. Στο χιόνι είμαστε και εσύ ζεσταίνεσαι? Ναι, λέει. Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα η ατμόσφαιρα. Ευωδιάζει. Και εσένα δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Αστράφτης. Και του λέει ο Άγιος, και εσύ είσαι μέσα σε αυτό το φως. Αυτό είναι η χάρη. Το κατάλαβες? Αυτός είναι ο Θεός. Καταλάβατε, παιδιά? Με αυτό το φως άστρεψε και ο Άγιος Σισώης. Με τη χάρη του Θεού. Έτσι μπορούμε να στράψουμε όλοι. Το ξέρετε αυτό? Και πρέπει. Με αυτό το φως άστρεψε και ποιος άλλος? Πάνω στο όρος Σταβόρ. Θυμάστε ποιος? Ο Μωυσής δίπλα στον... Ποιος άστρεψε και το πρόσωπο ήταν σαν τον ήλιο? Πέστε το. Στο όρος Σταβόρ. Ο Χριστός, βρε. Στη μεταμόρφωση. Εκεί δεν έγινε η μεταμόρφωση. Στο όρος Σταβόρ. Ο Χριστός μας άστραψε σαν τον ήλιο το πρόσωπό του. Και τα ρούχα του, λέει, έγιναν λευκά σαν το φως, και σαν το χιόνι.
Έτσι λοιπόν και εμείς μπορούμε να στράψουμε με τη χάρη του Θεού. Λέγει, τι θες να πεις. Οι Άγιοι Απόστολοι πέσανε κάτω από την αστραπή του Χριστού. Λέγει. Αν δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο, παιδιά, που είναι ένα δημιούργημα. Πώς μπορούμε να δούμε τον Θεό, που έχει φτιάξει τα πάντα. Για σκεφτείτε, μερικοί λένε θέλω να δω τον Θεό. Πώς να δεις τον Θεό? Δεν μπορείς. Βλέπουμε λίγο αυτά που κάνει ο Θεός, τις ενέργειες του Θεού. Μια από τις ενέργειες του Θεού είναι το φως. Μια άλλη ενέργεια του Θεού είναι η αγάπη. Αυτά τα αισθανόμαστε, αλλά την ουσία του Θεού δεν μπορούμε να τη δούμε. Λέγει ακόμη. Λέγε, τι θες να πεις εσύ. Ο ίδιος σκότσε όμως τα στέκια. Ποιος? Όμως ο ίδιος φώτισε τα στέκια. Ο ήλιος φωτίζει τα στέκια, αλλά και τον ήλιο το φώτισε ο Χριστός. Το φως του ήλιου από πού ήρθε? Από το Θεό. Από το Χριστό. Έτσι. Τι είπες εσύ, Ιάκωβε, δεν κατάλαβα. Έναν Άγιο Ρώσο. Πες. Ποιος? Ο Άγιος Ιωάννης. Μάλιστα. Της Κωνσταντίνης. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι Άγιοι παιδιά και ο Άγιος Ισόης μπήκανε μέσα σε αυτό το φως και ζούσανε αυτή τη λάμψη. Και για να δούμε και τη συνέχεια. Το πρόσωπό του λέει άστρεψε σαν τον ήλιο και όλοι τους φοβήθηκαν. Για σκεφτείτε να βλέπεις τον Άγιο τώρα με το κεφάλι του να είναι σαν ήλιος μέσα στο δωμάτιο, πάνω στο κρεβάτι του. Βλέπετε, τους ρωτάει. Ήρθε ο Κύριος και λέει φέρτε μου το σκεύος της ερήμου. Ποιος είναι ο Κύριος που ήρθε? Ο Χριστός. Ο Χριστός. Βλέπετε, πρώτα ήρθε ο Άγιος Αντώνιος, επειδή αυτός ο Άγιος ήταν ασκητής. Και ήρθε ο αρχηγός των ασκητών να τον πάρει μαζί του, να τον συνοδέψει στον Παράδεισο. Μετά ήρθανε οι Άγιοι. Ποιοι είπαμε ήρθανε μετά? Μετά από τον Άγιο Αντώνιο. Το ξεχάσατε. Ποιοι ήτανε? Οι προφήτες. Μετά οι Απόστολοι. Και μετά ο Χριστός. Βλέπετε. Δηλαδή ήρθε όλη η Εκκλησία, όλοι ήρθανε. Φανταστείτε πόσο μεγάλος Άγιος ήταν αυτός, που στην κηδεία του ήρθαν όλοι. Να βλέπετε πως πεθαίνει Άγιοι, δεν είναι ωραίος θάνατος αυτός? Πολύ ωραίος. Ενώ βλέπεις άλλοι που δεν έχουν ζωή σωστή και βασανίζονται, τους βασανίζουν οι δαίμονες. Γιατί ξέρετε παιδιά, την ώρα εκείνη του θανάτου αρχίζει ο άνθρωπος και βλέπει τον πνευματικό κόσμο. Αρχίζει και βλέπει τους αγγέλους, βλέπει τους δαίμονες. Και άμα δεν έχει καλή ζωή και καλά έργα, οι δαίμονες πάνε να τον αρπάξουν. Και υποφέρει και βασανίζεται και δεν θέλει να πεθάνει. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Εμείς πρέπει να ζήσουμε σωστά για να μην βλέπουμε τους δαίμονες όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά να βλέπουμε αυτά που βλέπει εδώ ο Άγιος Ισόης, βλέπετε. Να δούμε τους Αγίους, να δούμε τους Αγίους Αγγέλους. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε μια αρετή. Ποια αρετή έχει ο Άγιος Ισόης, που φαίνεται από αυτά που λέει, την είπαμε. Ποια αρετή έχει, που τον έκανε να είναι τόσο μεγάλος? Πες, Ιορδάνη. Ταπείνωση. Είχε ταπείνωση. Ξέρετε τι έλεγε? Κάποτε είχε πάει ένας μοναχός και του λέει «Γέροντα, είμαι πολύ χαρούμενος». Του λέει «Γιατί είσαι χαρούμενος?» «Γιατί ξέρεις», λέει, «Γέροντα, εγώ κάνω προσευχή και δεν φεύγει το μυαλό μου». Βλέπετε που πάμε να κάνουμε προσευχή και δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε το μυαλό μας. Το παθαίνετε εσείς αυτό? Πας να πεις το Πάτερ ημών, το παθαίνεις? Το παθαίνουμε. Και μέχρι να πεις το «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών», το έχει ξεχάσει.
ότι είσαι μπροστά στο Θεό. Και πάει το μυαλό σου αλλού, αλλά αντάλλον σκέφτεσαι. Λοιπόν, αυτός ο γέροντας τα έχει καταφέρει και του λέει «Αμπά Σισόη, τα κατάφερα, δεν φεύγει ο νους μου στην προσευχή, είμαι πολύ χαρούμενος». Και νόμιζε ότι είχε κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Και του λέει ο Βάσης Σόης, δεν είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Το σπουδαίο, το πιο σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, του λέει. Να βλέπεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση. Όχι μόνο κάτω από όλους τους ανθρώπους, χειρότερο από όλους, αλλά και από τα ζώα και από τα φυτά και από τα βουνά και από το χώμα και από τις κοπρίες ακόμα, να λες ότι είσαι χειρότερος. Και από τους δαίμονες ακόμα. Χειρότερος. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ποια αρετή είναι αυτή? Να βλέπεις τον ταπείνος. Βλέπετε, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και από την προσευχή δηλαδή, πιο πάνω είναι η ταπείνωση. Να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Και να λες, είμαι ο πιο αμαρτωλός. Ο χειρότερος από όλους. Θα πεις, και από τους δαίμονες είμαστε χειρότεροι? Τι λέτε, είμαστε κατώτεροι, είμαστε? Αφού αυτοί είναι εχθροί του Θεού. Πες του, ξέρετε γιατί είμαστε κατώτεροι? Γιατί? Γιατί τους κάνουμε υπακοή. Μας λένε, ξέρω εγώ, τώρα είσαι στην εκκλησία, βγες έξω. Βγες έξω να πιεις νερό τώρα. Ενώ είναι λειτουργία. Και εσύ του κάνεις υπακοή του δαίμονα που έρχεται στα αυτή σου και σου λέει, βγες έξω. Και βγαίνεις έξω, ενώ δεν πρέπει να βγεις. Αφού είναι ώρα λειτουργίας, θα κάνεις υπομονή, θα πιεις νερό σε 10 λεπτά, σε μισή ώρα που θα τελειώσει. Δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα πεθάνεις, άμα πιεις νερό σε μισή ώρα και όχι τώρα. Γι' αυτό είμαστε κατώτεροι και από τους δαίμονες, βλέπετε, τους κάνουμε υπακοή. Ή έρχεται μετά πάλι και σου λέει, τώρα έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι, πήγε να ανοίξει τηλεόραση, να δεις τι παίζει εκεί. Και πας κρυφά, ενώ ξέρεις ότι πρέπει να ανοίξεις, και ανοίγεις και βλέπεις. Και βλέπεις και κακά πράγματα. Τους κάνουμε υπακοή. Γι' αυτό λοιπόν, προσοχή πολύ παιδιά, να έχουμε ταπείνωση. Και να λέμε, ποτέ δεν θα κάνω υπακοή στο διάβολο. Δεν θα γίνω χειρότερος, δεν θα γίνω υποτακτικός του. Θα είμαι υποτακτικός του Χριστού. Να λοιπόν πως πεθαίνει ένας Άγιος. Βλέπετε, τέτοιο τέλος να έχουμε και εμείς παιδιά. Να σας πω και ένα άλλο. Ακούστε και έναν που δεν είχε καλό τέλος. Ένας γέροντας πήγε κάποτε σε μια πόλη για να πουλήσει το εργόχειρό του. Ξέρετε, οι ασκητές έτσι ζούσαν. Καθόντουσαν μόνοι τους όλη τη βδομάδα στη σπηλιά τους και φτιάχνανε, ας πούμε, κομποσκίνια. Πλέκανε κομποσκίνια. Ή φτιάχνανε με φοινικόφυλλα κάτι σειρές. Τις πλέκανε. Πλέκανε τα φοινικόφυλλα, φτιάχνανε κάτι σειρές, έτσι, ορθογόνια, και μετά τα ράβανε και φτιάχνανε ζεμπίλια. Ξέρετε τα ζεμπίλια, σαν σακούλια, ας πούμε. Αλλά από φοινικόφυλλα, σαν τσάντες. Τα ράβανε αυτά, βάζανε και ένα χερούλι από πάνω, δύο χερούλια, και τα πηγαίνανε και τα πουλάγανε. Παίρνανε τα λεφτά και με τα χρήματα που παίρνανε από το εργόχειρό τους αγοράζανε παξιμάδι. Το παξιμάδι δεν χαλάει, μπορεί να το έχεις και 2 μήνες και 10 μήνες, δεν παθαίνει τίποτα, επειδή είναι ξερό. Πέραν λοιπόν παξιμάδι για 2-3 μήνες και καθόντουσαν στη σπηλιά τους και με το νεράκι που είχαν, άντε και λίγο αλάτι, και μπορεί και κανένα χορταράκι από γύρω, λίγο λαδάκι καμιά φορά, και τρώγανε και έτσι συντρούτησαν. Και έτσι πήγαινε η ζωή τους. Έτσι ζούσαν οι ασκητές. Λοιπόν, ένας τέτοιος ασκητής πήγε στην πόλη, είχε φτιάξει τα εργόχειρά του και πήγε να τα πουλήσει ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν κάθισε στην πόρτα ενός πλούσιου, ο οποίος πέθανε. Ήταν στα τελευταία του αυτός ο πλούσιος. Εκεί κάθισε και ο ασκητής εκεί, έτσι με απλότητα. Και καθώς λοιπόν εκεί καθότανε, κοίταζε με προσοχή. Αλλά αυτός είχε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του. Ήταν καθαρός. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος καθαριστεί, δεν έχει αμαρτίες και πάθη, ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και βλέπει τον πνευματικό κόσμο. Βλέπει δηλαδή τι γίνεται στην ατμόσφαιρα, στον αέρα. Τώρα εμείς άμα είμαστε καθαροί, ξέρετε, θα βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Στην ατμόσφαιρα υπάρχουν οι άγγελοι, υπάρχουν και οι δαίμονες.
Και οι δαίμονες προσπαθούν να μας κάνουν κακό. Και οι άγγελοι τους διώχνουν. Και γίνεται μάχη. Αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά, εμείς δεν αξίζει να τα βρούμε. Γιατί άμα τα βλέπαμε θα παθαίνουμε ζημιά, έτσι όπως είμαστε τώρα. Γι' αυτό ο Θεός μας τα έχει κλείσει τα μάτια αυτά, της ψυχής. Δεν βλέπουμε. Αλλά άμα καθαριστείς αρχίζεις και τα βλέπεις. Αυτός ο Άγιος λοιπόν έβλεπε. Και τι είδε λοιπόν, εκεί που καθόταν στην πόρτα του πλουσίου, βλέπει μερικούς μαύρους και φοβερούς ανθρώπους να είναι καβάλα σε μαύρα άλογα και να κρατούν στα χέρια τους φλογισμένα τύμπανα. Τύμπανα που βγάζανε φωτιές. Τι λέτε να ήταν αυτοί οι μαύροι με τα μαύρα άλογα? Δαίμονες ήταν. Λοιπόν, για ακούστε τώρα να δείτε τι λέει. Αυτοί αφού έφτασαν στην πόρτα, άφησαν τα άλογα έξω. Και οι ίδιοι μπήκαν μέσα στο σπίτι του πλούσιου. Σαν τους είδε ο άρρωστος, κράβγασε με μεγάλη φωνή. «Κύριε, ελέησέ με και βοήθησέ με», ο πλούσιος που πέθανε. Τους είδε και αυτός. Γιατί είπαμε, όταν είναι να πεθάνει ο άνθρωπος, αρχίζει και αυτός και βλέπει. Βλέπει τον πνευματικό κόσμο. Τι γίνεται στην ατμόσφαιρα. Τους αγγέλους και τους δαίμονες. Τους αναγνώρισε λοιπόν και άρχισε να φωνάζει. «Κύριε, βοήθησέ με, ελέησέ με». Κατάλαβε ότι αυτοί ήρθαν να τον πάρουν. Γιατί η ζωή του δεν ήταν καθαρή, δεν ήταν καλή. Ήταν κακή η ζωή του, είχε αμαρτίες αυτός. Και δεν είχε εξομολογηθεί, δεν είχε μετανοήσει. Και λέει, «Οχ, οχ, οχ, τώρα αυτοί ήρθαν να με πάρουν για την κόλαση». Και άρχισε να προσεύχεται. Αλλά τώρα το θυμήθηκες. Αργά το θυμήθηκε. «Τώρα που βασίλεψε ο ήλιος, θυμήθηκες το Θεό?» Τον ρώτησαν εκείνοι, οι δαίμονες δηλαδή. «Τώρα τελείωσε. Γιατί δεν το ζήτησες όταν η ημέρα έλαμπε?» Όσο είχες χρόνο, πόσα χρόνια είσαι, 70, 80 χρόνια, τι έκανες? Σάπιζες μες στην αμαρτία. Δεν είπες ένα «Κύριε ελέησον»? Τώρα που έχει βουλευτεί η απόφαση και ήρθαμε να σε πάρουμε, φωνάζεις τον Χριστό. Τώρα δεν υπάρχει για σένα ούτε ελπίδα σωτηρίας, ούτε παρηγοριά. Και αφού τράβηξαν με βία την ψυχή του, έφυγα. Καταλάβατε, τι έγινε? Πού πήγε αυτός? Κόλλησε, τον άρπαξαν. Βλέπετε, δεν είναι αστεία τα πράγματα, παιδιά. Γι' αυτό προσοχή, μην έχουμε ανεξομολόγητες αμαρτίες και αμετανόητες. Γιατί βλέπετε, αυτοί θα έρθουν οι μαύροι. Ξέρετε τι έλεγε ένας Άγιος, τον είχα γνωρίσει. Αυτός ήταν στο Σινά. Έλεγε, κάθε άνθρωπος έχει δίπλα του έναν άγγελο και έναν διάβολο. Και ο άγγελος γράφει τα καλά έργα που κάνουμε και ο διάβολος γράφει τις αμαρτίες. Γιατί τις γράφουν οι δαίμονες τις αμαρτίες μας, ξέρετε? Τι λέτε, γιατί τις γράφουν? Ναι. Και για να τις δείχνουν στον Χριστό και να λένε, κοίταξε, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Γιώργος έχει κάνει αυτά. Είναι δικός μας. Και δεν τα έχει εξομολογηθεί, δεν έχει μετανοήσει. Άρα, εμείς θα τον πάρουμε. Όχι οι άγγελοι, όχι εσύ, εμείς. Τον αφήνει ο Χριστός. Άμα λέει αλήθεια, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Βέβαια. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε παιδιά, όταν αμαρτάνει, όταν κάνει το κακό και δεν μετανοεί, είναι σαν να πηγαίνει στον διάβολο και να του λέει, «Είμαι δικό σου, μαζί σου είμαι». Και μετά και ο διάβολος λέει, «Αφού είσαι δικός μου, πάμε». Πού? Στην κόλαση. Γιατί εγώ εκεί μένω. Για εκεί είμαι. Και εσύ θα πας μαζί μου. Βλέπετε? Γι' αυτό προσοχή, μην αφήνουμε παιδιά αμαρτίες. Κάνουμε αμαρτίες, όλοι κάνουμε, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε. Να αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε. Άμα από αδυναμία τώρα δεν προσέξουμε και γλιστρήσουμε και πέσουμε, αμέσως να σηκωθούμε, να πάμε στο πνευματικό, να πούμε, «Πάτερ, έκανα αυτό, συγχώρεσέ με. Πες στο Θεό να με συγχωρέσει». Να μην έρθουν οι μαύροι και μας δρούν με αμαρτίες και μας κολλάσουν. Συμφωνεί? Να πούμε και ένα ακόμα. Ένα ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει μία έρημος που τη λέγανε Εβάσα και είναι ένα από τα νησιά Βαλεαρίδες. Ξέρετε πού είναι αυτά τα νησιά? Είναι κοντά στην Ισπανία.
Λοιπόν, εκεί, σε αυτή την έρημο, την Εβάσα, ήρθε και έμενε μόνος ένας μοναχός που λεγόταν Πέτρος. Αυτός, όπως ο ίδιος το διηγότανε, πριν πάει σε αυτή την έρημο, αρρώστησε και πέθανε. Ακούτε? Λένε μερικοί, ήρθε κανείς από την άλλη ζωή να μας πει αν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Ήρθε. Έχει γίνει αυτό. Έχουν, πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και έχουν γυρίσει πίσω. Για να μην λένε οι εξυπνάκηδες ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται με το θάνατο, ξέρουμε. Και κόλαση υπάρχει και παράδεισος και δαίμονες και άγγελοι, όλα υπάρχουν. Και είναι άνθρωποι που τα έχουν δει. Ναι, τι. Γίνεται και αυτό άμα έχεις κανέναν Άγιο και προσεύχεται. Αλλά εμείς θα πρέπει να έχουμε προσοχή να μην πάμε στην κόλαση καθόλου. Προσέξτε τώρα, να το πούμε την ιστορία και μετά θα μου πείτε. Αυτός που όπως διηγόταν ο ίδιος, πριν λοιπόν πάει σε αυτή την έρημο, είχε αρρωστήσει και είχε πεθάνει. Αμέσως όμως ξαναβρέθηκε στο σώμα του, ξαναγύρισε. Και επιστοποιούσε πως είχε δει τα βασανιστήρια του Άδη και τους αμέτρητους φλογισμένους τόπους. Βεβαίωνε μάλιστα πως είδε και μερικούς από τους ισχυρούς αυτού του κόσμου. Αυτοί που είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, οι μεγάλοι αυτού του κόσμου, να κρέμονται μέσα στις φλόγες, της κόλασης. Καθώς λοιπόν μεταφερόταν και αυτός για να ρηχτεί μέσα στην κόλαση, ξαφνικά εμφανίστηκε ένας αστραφτερός άγγελος που εμπόδισε το βύθισμά του στη φωτιά και του είπε «Φύγε και κοίταξε πώς θα ζήσεις το εξής όσο γίνεται πιο προσεκτικά. Προς το παρόν τη γλίτωσες, δεν θα πας στην κόλαση. Γύρνα πίσω, αλλά πρόσεξε πώς θα ζήσεις από εδώ και στο εξής». Μετά από αυτά τα λόγια, άρχισαν σιγά σιγά να ξαναζεσταίνονται τα μέλη του. Γιατί ξέρετε, ο πεθαμένος κρυώνει, φεύγει η ψυχή και το σώμα γίνεται κρύο, παγώνει που λέμε. Αυτός πέθανε και είχε παγώσει. Και μετά, επειδή τον γύρισε πίσω ο άγγελος, ξαναζεστάθηκε και το σώμα του. Μπήκε πάλι η ψυχή μέσα στο σώμα του. Και ξυπνώντας από τον ύπνο του αιώνιου θανάτου, διηγήθηκε όλα όσα του είχαν συμβεί. Από τότε, αφού είχε δει και είχε φοβηθεί τα βάσανα του Άδη, επιδόθηκε σε τόσες νηστείες και αγρυπνίες, που κι αν ακόμα η γλώσσα του σιωπούσε, όλη του η ζωή μιλούσε γι' αυτά. Και έτσι, χάρη στη θαυμαστή πρόνοια του Θεού, συνέβη ο προσωρινός θάνατος για να μην πεθάνει αιώνια. Καταλάβατε τι έγινε, παιδιά? Αυτός πήγε στην κόλαση και γύρισε πίσω. Τι θες να πεις τώρα, Χρήστο? Λέγε, Χρήστο. Όπως είπατε, πήγε στις Πάτερες πέρσι. Ήταν αυτή, ήταν ένας άνθρωπος που πέρασε και όταν ήταν να πάει στην κόλαση και το πήρε η Παναγία και τον έφτανε πίσω στη ζωή. Λέγε και κάποιο. Θυμάμαι κάποτε που μου είχε πει ένας ότι δεν ξέρεις τι θα πας στον παράδεισο στην κόλαση. Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά λίγο το αισθανόμαστε, παιδιά. Να σας πω κάτι. Άμα έχουμε αγάπη για όλους, άμα έχουμε χαρά μέσα μας, άμα έχουμε υπομονή, άμα δεν βρίζουμε, άμα χαιρόμαστε μέσα στην προσευχή, όλα αυτά δεν είναι παράδεισος. Παράδεισος είναι. Όταν έχουμε ειρήνη μέσα μας, δεν έχουμε ταραχή, δεν έχουμε άγχος, δεν έχουμε φόβο, δεν έχουμε αγωνία, δεν είναι παράδεισος. Αυτό είναι παράδεισος. Αν έχουμε όλα τα ανάποδα, έχουμε κόλαση. Έχουμε άγχος, έχουμε κακία, έχουμε μίσος, έχουμε ταραχή. Αυτό τι είναι? Δεν είναι κόλαση.
Λίγο λοιπόν καταλαβαίνουμε πού θα πάμε. Άμα δεν βγάλουμε αυτό το κακό από μέσα μας, πού θα πάμε? Δεν μπορούμε να πάμε στον παράδεισο, στην κόλαση θα πάμε. Γι' αυτό να φροντίσουμε να βγάζουμε το κακό, να μην μένει τίποτα μέσα μας κακό. Ούτε ίχνος κακίας, ούτε θυμός, ούτε οργή, ούτε μίσος, ούτε οτιδήποτε βρωμιά. Για να είμαστε έτοιμοι να πάμε στον παράδεισο κάθε στιγμή. Συμφωνεί? Ωραία. Λοιπόν, θέλετε κι άλλο, λέγει ο Λέγιο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μην πεθάνουμε. Τι πρέπει να φοβόμαστε? Να μην πάμε πού, λέγε. Να μην πάμε στο διάβολο, στην κόλαση. Αυτός να φυλάει. Αυτό να φοβόμαστε. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Ξέρετε τι είναι ο θάνατος? Πώς θα πάμε στο διπλανό δωμάτιο, πώς θα βγούμε έξω τώρα? Όπως είμαστε εδώ θα είμαστε και μετά. Αλλά το θέμα είναι πώς είμαστε εδώ. Είμαστε με τον Χριστό μας εδώ. Αν είμαστε εδώ με τον Χριστό, και όταν θα βγούμε έξω πάλι με τον Χριστό θα είμαστε. Απλώς εκεί έξω δεν θα έχουμε το σώμα μας. Για λίγο. Θα το ξαναπάρουμε και το σώμα μας. Όταν θα γίνει η Ανάσταση, η Δευτέρα Παρουσία, θα το πάρουμε και το σώμα μας. Αλλά μέχρι τότε θα είμαστε μόνο με την ψυχή μας. Αλλά πάλι οι ίδιοι θα είμαστε. Αν λοιπόν εδώ είμαστε με χαρά, με ειρήνη, με τον Χριστό μας, και όταν θα φύγουμε από το σώμα μας, πάλι το ίδιο θα είμαστε. Και ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Γιατί το σώμα είναι και λίγο εμπόδιο. Οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο, τον αιώνιο θάνατο να φοβόμαστε, για την κόλαση. Αυτό να φοβόμαστε. Λέγει. Αυτός όμως που πήγε στην κόλαση, τι είχε κάνει και ξαναγίνει στον παράδεισο? Δεν μας λέει. Ήταν η αγάπη του Θεού. Επειδή ο Θεός είδε ότι είχε μια καλή διάθεση, τον γύρισε πίσω. Του δείξε λίγο την κόλαση, του δώσε ένα μαθηματάκι. Του λέει, για κοίτα εκεί, μη ζεις με αμέλεια. Υπάρχει κόλαση. Και επειδή είχε καλή ψυχή, διορθώθηκε. Αυτό φαίνεται είδε ο Θεός. Μπορεί να έκανε και κανένας Άγιος προσευχή για αυτόν και είχε αυτή την εμπειρία και σώθηκε ο άνθρωπος. Τώρα θα πεις να το έχουμε κι εμείς, να το πάθουμε κι εμείς. Όχι, δεν χρειάζεται. Εμείς το μάθαμε από αυτόν. Δεν χρειάζεται να πάμε κι εμείς στην κόλαση για να μάθουμε ότι υπάρχει κόλαση. Πήγε αυτός. Το έκανε και για μας ο Θεός. Πήγε αυτόν στην κόλαση, του την έδειξε για να το πει αυτός εμάς. Και να γλιτώσουμε και εμείς την κόλαση. Συμφωνεί? Λέγει ο Ιορδάνη και να σηκωθούμε. Οι Άγιοι, ξέρετε παιδιά μου, θέλαν να πεθάνουν. Χαιρόντουσαν. Γιατί? Γιατί ο θάνατος μας πάει κοντά στο Χριστό. Δεν είναι κάτι να φοβάσαι. Ίσα ίσα είναι χαρά. Γιατί πας με αυτόν που αγαπάς. Και σε συνέχεια με αυτόν που αγαπάς. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νίκαι και σώνος των ουναμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Λίγες εικόνες, πες τα αδερφές να μου φέρουν εικονάκια. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αναδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό
Αυτό το τροπάριο που είπαμε τώρα, πού αναφέρεται, ξέρετε, πού αναφέρεται η Ορδόνη? Στην Αγία Τριάδα. Γι' αυτό το είπαμε, γιατί το μοναστήριο μας εδώ είναι της Αγίας Τριάδας. Οπότε τώρα θα σας δώσω και μια εικόνα της Αγίας Τριάδας. Όλοι μαζί διευχών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.